είναι τι συμβαίνει με τον Stoltenberg. Και αυτό θέλω να το φέρω, γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα του νορβηγικού σταθμού και μιας νορβηγικής εφημερίδος, η οποία λέει ότι ο Stoltenberg δεν παραιτείται. Ήταν η θέση του διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Νορβηγίας, είναι κενή ήδη από τον Απρίλιο. Παρόλα αυτά είχε πει ότι θα μείνει μέχρι το Σεπτέμβριο. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε παράταση της θητείας του Stoltenberg, και αυτό αναδημοσιεύεται επίσης και σε δημοσίευμα του Financial, των Financial Times, μέχρι για ένα ακόμα χρόνο. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί... Μιλάμε για τον Stoltenberg, τον γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ακριβώς, μιλάμε για τον γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα, χθες ή προχθές, είχε μία σαφή άμεση υποστήριξη από τον Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος είναι σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, και ο οποίος είπε ότι ο Stoltenberg έκανε μία φανταστική δουλειά κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα, παίζοντας ένα κρίσιμο ηγετικό ρόλο για τον ΝΑΤΟ. Ο Stoltenberg, είπε ο κύριος Σάλιβαν, είναι ένα πραγματικό πλεονέκτημα στην συμμαχία. Αυτά τα οποία ήθελα να συνδέσω με κάποιο τρόπο και με τον τρόπο που η Τουρκία αντιλαμβάνεται τις δύο υποψηφιότητες για το ΝΑΤΟ, της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία στα διεθνή πράγματα και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε μία πρωτοφανή αντίθεση, η οποία δεν είναι πρωτοφανής και η οποία στο τέλος με τον χρόνο παίρνει έναν άλλο χαρακτήρα. Δήλωσε ο Γιάπ Ντε Χουπ Σόφερ, που ήταν Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ότι αυτό το μοτίβο της Τουρκίας δεν είναι ακριβώς για την ένταξη Φιλανδίας και Σουηδίας, αλλά είπε ότι εν πάση περιπτώσει και το 2009 η Τουρκία είχε υποχωρήσει όταν δεν είχε δεχθεί τον Anders Fogh Rasmussen, αν θυμάστε, το 2009, και στο τέλος υποχώρησε παίρνοντας μια θέση βοηθού Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Θα μου πείτε, δεν είναι τα ίδια, σύμφωνοι, δεν είναι τα ίδια, αλλά πάντως είναι μια αντίληψη που θέλει το ΝΑΤΟ για την Τουρκία να είναι μια συμμαχία ασφαλείας. Και σε αυτήν τη συμμαχία ασφαλείας θέλει, και καλά κάνει από τη δική της πλευρά, να δημιουργήσει τις δικές της ασφαλιστικές δικλίδες. Εδώ τώρα ένα αμερικανικό γεράκι, κύριε πρέσβη, ο Jim USA, λέει, ποιος σας είπε ότι ο Stoltenberg είναι χαρούμενος με τη Σουηδία και τη Φιλανδία? Έχουν, λέει, και αυτοί τις αντιθέσεις τους. Αλλά, πάση περιπτώσει. Εντάξει, κοιτάξτε, σε αυτό, για να δεν το υποτιμώ, ούτε το υποβαθμίζω, υπάρχουν αντιθέσεις, αλλά ο Stoltenberg δεν λειτουργεί σαν εθνικός εκπρόσωπος. Κανένας στο ΝΑΤΟ δεν λειτουργεί σαν εθνικός εκπρόσωπος. Τώρα που τα πράγματα έχουν σφίξει, οι γενικοί γραμματείς λειτουργούν σαν υπερεθνικοί εκπρόσωποι της Ατλαντικής Συμμαχίας. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στο που είπε ο κύριος Κανέλος για τον κύριο Stoltenberg, ενημερωτική, ότι ο Stoltenberg στις αρχές της δεκαετίας του 80 είχε κατηγορηθεί για συνεργασία με την ΚΚΕΜΠΕ, όταν ήταν πρόεδρος μιας ειρήνης. Είχε συναντήσεις με έναν σοβιετικό διπλωμάτη, ο οποίος θεωρείται ότι ήταν ο πράκτορας της ΚΚΕΜΠΕ και ο οποίος ήταν ο χειριστής του Τρέτχολτ. Τώρα, τι ήταν η υπόθεση Τρέτχολτ, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Όποιος ενδιαφέρεται τους τηλεθεατές μας, να μπορεί να γκουγκλάρει και να δει αν βαλείται αυτή η υπόθεση.